Έχουμε τώρα αυτή επιγόντως τη στιγμή ανάγκη στα ζώα, γιατί τα ζώα ψοφάνε στα Μαντριώσια, πήγανε, βρήκανε ζώα ψόφια. Όσοι πήγανε, είναι μονάδες πολλές, είναι εδώ στο Παλόγιο, στα Αγία Μαρίνα, είναι στον Πεφιά, στον Πύργο, στον Πεφιά δεν είναι, είναι στον Πύργο, είναι που, στα Αγία, πού να πω, πολλά που δεν είναι ακόμα έχουν πάει οι μονάδες. Συν τις άλλες θα μετρήσουμε και τη ζημιά στο τέλος, να θέλουμε και εμείς μια βοήθεια σε κτηνοτρόφια. Είναι το μόνο ζώο που έχουμε στη Σκόπελο, σπάνιο. Εκεί αποκλειστήκαμε 9 αυτοκίνητα. Δεν νοιάστηκε κανένας να έρθει να πάρει έστω τους ανθρώπους που είχαν ξεπαγιάσει εκεί κάτω. Τυχαίο να ξέρουμε το μη γιατί δεν ήρθε ακόμα στο σπίτι. Και τους λέμε ειδοποιήστε τα τηλέφωνα μας, δεν πιάνουν, είναι η περιοχή νεκρή, να έρθει η πυροσβεστική κάποιος να μας πάρει. Και έδειξε η πυροσβεστική 11 η ώρα το βράδυ είδε και μας πήρε ένα αυτοκίνητο που ήταν να πάτε να το δείτε διαλυμένο χωρίς τζάμια, πόρτες χαλασμένες και αυτό είναι ντροπή. Υπουργέ, θα σας δώσω αυτό σαν δώρο. Είναι η παροχή του ρεύματος του σπιτιού μου που χρονίζει χρόνια με παράκληση την ΔΕΗ να αρθεί να το βελτιώσει να το αλλάξει. Βάλανε μονοδική ταινία. Με το χιόνι έσπασε και πραγματικώσανε τα σπίτια από το Σάββατο. Κοιμάται όπως δεν βλέπετε. Με χρόνια πάθηση λίμου ξαναπνευστικού και πνευμονία. Εγώ θα πέσω στο κρεβάτι, δεν να σηκώθω. Λοιπόν, σήμερα είχα δώσει τελεσίγραφο. Το έφερα στο αγόρια μου ότι θα έρθει με όπλο στο Δημαρχείο. Στις 12 η ώρα έλεγε το τελεσίγραφο. Το δηλώνω δημόσια. Έχω φτάσει στα όρια μου. Ήρθανε σήμερα και αποκαταστήσανε το ρεύμα. Τα παιδιά μου σηκωθήκανε τότε πριν από λίγο το κρεβάτι. Από το Σάββατο το βράδυ. Έπρεπε να μιλήσει στον Δήμαρχο λοιπόν. Όλες τις υπηρεσίες. Είναι εδώ τα συνεργεία της ΔΕΗ τώρα. Το φτιάξανε. Πριν από λίγο το τελειώσανε. Έχω ρεύμα στο σπίτι. Είμαι μόνο κλιματικός, αλλά θέλουμε και έψυχο υλικό. Τουλάχιστον η υποχιόνι που έχει πέσει είναι πάρα πολύ. Τα κομματουργικά που έχουν ανοίξει εδώ στους κεντρικούς δρόμους έχουν κλείσει τους κάθετους και τις προσβάσεις στα σπίτια και στα μαγαζά. Αυτά ήθελαν να ανοίξουν. Μετά, στο εσωτερικό της Σκοπέλου, το χιόνι είναι μέχρι εδώ. Δεν μπορεί ένας γέρος, ένας συνταξιούχος να βγει με το φτιάρ και να ανοίξει. Και να ανοίξει μια δίωδο τουλάχιστον να περάσει παραπάνω στο ψωμί του. Λοιπόν, θέλουμε, δεν ξέρω αν μπορείτε να σύλλετε τίποτα φαντάρους, να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο μέσα στο, μια δύο μέσα στο χωριό. Αισθανθήκαμε την ανάγκη να έρθουμε ακριβώς να ακούσουμε απευθείας από τους ανθρώπους που αντιμετωπίσαν τα προβλήματα, ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Διότι είναι διαφορετικό να τα ακούμε από εσάς από τα μέσα, από ότι να τα ακούμε από τους ίδιους και να τα βλέπουμε από κοντά. Εκείνο το οποίο βγαίνει σαν συμπέρασμα και από τις δικές τους μαρτυρίες είναι ότι πράγματι είχαμε μια πρωτόγνωρη κατοικοκυρία. Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο εδώ ιδιαίτερα στο νησί δεν έχει προηγούμενο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που καταγράφουμε τις επιπτώσεις του φαινομένου. Θα ακολουθήσουν όλες εκείνες οι διαδικασίες ώστε να υπάρχουν οι αποζημιώσεις που προβλέπονται είτε για τους αγρότες είτε για τις υποδομές. Εκείνο που επιχειρήσαμε και νομίζω σε μεγάλο βαθμό πετύχαμε ως πολιτεία είναι να υπάρξει ένας καλός συντονισμός και να αξιοποιήσουμε όσα μέσα διαθέτουμε. Δεν διαθέτουμε όσα θα έπρεπε, το γνωρίζουμε, αλλά σημασία έχει να αξιοποιούμε αυτά κάθε φορά που διαθέτουμε. Είναι μια εμπειρία καινούρια, μαθαίνουμε από αυτήν. Την επόμενη φορά θα είμαστε ακόμη νομίζω καλύτεροι σε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν έχουμε δώσει κάποιο εξάμηνο παράτασης των οφειλών που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής λόγω της προηγούμενης ζημιάς που υπήρχε στη Σκόπελο. Είναι η δεύτερη φορά που πλήττεται από καιρικά φαινόμενα η Σκόπελος. Τους έρχονται πανωτά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο το χιόνι τώρα, ήταν και το προηγούμενο με τις πλημμύρες που είχαν. Ήδη δηλαδή υπάρχει κάποια παράταση, τα τέλη κυκλοφορίας για όλες τις περιοχές είχαν παράταση μέχρι σήμερα. Από εκεί μετά, όσον αφορά τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, νομίζω ότι και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον ΕΛΓΑ, θα έχουν τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρουν. Τα προβλήματα θα φανούν μετά που θα φύγει το χιόνι, εκεί θα δούμε τις ζημιές, θα καταγραφούν και
και θα υπάρξουν οι αντίστοιχες αποζημιώσεις. Όσο ότι μιλάμε για μια κακοκαιρία που εδώ για το νησί δεν υπάρχει στο θυμικό των ανθρώπων, να δούμε αυτό και να δούμε και τι μάθαμε από αυτό, έτσι ώστε να ξανασχεδιάσουμε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια παρόμοια κατάσταση εκτάκτων ανάγκης με καλύτερο τρόπο. Πάντα τα μέσα δεν θα φτάνουν, θα υπολείπονται των δυνατοτήτων, αλλά ωστόσο ένας πολύ καλός συντονισμός και καλή αξιοποίηση θα επιτρέψει να έχουμε μια καλύτερη αποτελεσματικότητα.